η ατομική ευθύνη που συνεχώς επικαλείται η κυβέρνηση από μόνη της δεν αρκεί. Είναι ανεπαρκής και λειψή αν δεν συνοδεύεται από την κρατική ευθύνη για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν εκεί που δίνονται οι μάχες, στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Γι' αυτό σήμερα εμείς εδώ μαζί με το υγειονομικό προσωπικό ενώνουμε τη φωνή μας και απαιτούμε μαζικές προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, ενίσχυση των κέντρων υγείας για 24-ωρη λειτουργία και επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Θέλουμε να καταγγείλουμε συγκεκριμένες τρομοδοσίες στην περιοχή του Βόλου, οι οποίες αρνούνται να απομακρύνουν ευπαθείς ομάδες από το χώρο παραγωγής. Τρομοδοσίες οι οποίες μεταφέρουν το προσωπικό με λεωφορεία, στα οποία συνοσφίζονται 40 και 50 άτομα. Εργοδοσίες οι οποίες επιδιώκουν από την πανδημία να αποτρέψουν τα βάρη στους εργαζόμενους, όπως έκανε η ΣΟΜΕΛ, η οποία ανέστησε τη λειτουργία του εργοστασίου και έβαλε σε προσωπικό ελεσμό. Καλούμε τους εργαζόμενους, ασωματείες συσπηρωμένοι, να αντιμετωπίσουμε και τώρα αυτή την πανδημία αλλά και την επόμενη μέρα. Εμείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι ήρθαμε εδώ να δείξουμε και την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας σε όσους ανθρώπους έχουν ανάγκη, είτε για να μιλήσουν απλά, είτε για κάποια πρακτική δουλειά, γιατί σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε, η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο για να τις ξεπεράσουμε.